Καλώς ήρθατε στο μέρος δεύτερο, στη δημιουργία μακέτας για το πορτφόλιό μας. Εδώ είναι η μακέτα με λίγες αλλαγές που έχω κάνει, που έφτιαξα στο προηγούμενο μάθημα. Και σε αυτό το μέρος θα δούμε τι κάνουμε τώρα στην πορεία. Αυτή η μακέτα αποτελεί μέρος του πολυσέλιδου πορτφόλιο PDF μας. Για την εταιρεία μας, για την εργασία μας, για την παρουσίαση των σχεδίων μας. Φτιάχνουμε λοιπόν σαν περιοδικό ένα δισέλιδο. Αφού φτιάξαμε λοιπόν τη μακέτα με τα κείμενα, τις επικεφαλίδες, τις εικόνες μας και τους άξονες οι οποίοι στοιχίζουν την όλη μας παρουσίαση, πατάμε Image, Duplicate. Ονομάζουμε το επόμενο, την επόμενη σελίδα, ας πούμε θα γράψουμε ένα Color Analysis, OK. Και αμέσως δημιουργείται ένα καινούριο αντίγραφο, ακριβώς από δίπλα, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο. Και έτσι σιγουρεύουμε ότι δεν επεξεργαζόμαστε και πειράζουμε το πρώτο μας αρχείο. Πάμε στο Color Analysis. Μπορούμε με το Type Tool ξανά να έρθουμε εδώ πάνω ή εκεί που λέει Company, πιο εύκολα από εδώ, διπλό κλικ για να ενεργοποιηθεί, διπλό αριστερό κλικ και να γράψουμε εδώ πέρα Color Analysis Board. Ωραία. Και όλα αυτά να τα ξαναεπεξεργαστούμε. Μπορούμε να αφαιρέσουμε εικόνες. Φέρουμε αυτό στη μέση. Μπορούμε να φτιάξουμε χρωματάκια με το Rectangle Tool. Με Shift πατημένο μπορούμε να φτιάξουμε αυτά τα κουτάκια, τα οποία εδώ από το Properties, από εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα ή από εδώ πέρα, αν δεν σας βγαίνει το Properties, έχετε πιο παλιό Photoshop, κάντε κλικ εδώ και κλικ εδώ να εμφανιστούν όλα τα χρώματα και το Color Picker. Και διαλέγουμε τα χρωματάκια από την κοπέλα. Fill είναι το γέμισμα και Stroke είναι το περίγραμμα. Δεν θέλουμε να έχει περίγραμμα το κουτάκι με το χρωματολόγιο, το σκουραίνει. Οπότε το αφαιρώ, Stroke, κάνω κλικ στο stroke εδώ και εδώ αριστερά, που σημαίνει καθόλου περίγραμμα. Κλικ στο Move Tool και βάλαμε το πρώτο μας χρώμα. Alt πατημένο και αριστερό κλικ, πατημένο drag and drop ή δεξί κλικ και κάνουμε ένα Duplicate Layer. Ωραία. Και αλλάζουμε τα χρώματα. Βλέπουμε εδώ τα Smart Guides από το View, Show, Smart Guides. Είναι αυτά εδώ οι ροζ γραμμούλες που μαγνητίζουν και φέρουν στην ίδια ευθεία τα σχήματα. Και μπορούμε να κάνουμε μια χρωματική ανάλυση. Για να αλλάξουμε το χρώμα κάθε κουτακίου, κάνουμε κλικ στο κουτάκι, κλικ στο εργαλείο επεξεργασίας των σχημάτων και κλικ στο Fill. Κλικ εδώ και διαλέγουμε το επόμενο χρώμα. Τέλεια. Ξανά επιλογή στο επόμενο κουτάκι μας, αυτό εδώ ας πούμε. Κλικ εδώ, κλικ εδώ και κλικ το Gria. Μπορούμε να κάνουμε Alt και ροδέλα να ζουμάρουμε, να δούμε ζουμάρει, δεν ζουμάρει, Ctrl C, Ctrl πλην για να ζουμάρει ενώ έχει τα ανοιχτά panels. Αυτό δεν το έχει φτιάξει ακόμα η Adobe. Πολύ ωραία. Και επειδή δεν βλέπω αυτό το κουτάκι που είναι, δεν είμαι σίγουρη, κλείνω εδώ, ξαναπατάω το Fill, κλικ το Move Tool, κλικ πάνω στο κουτάκι, επιλεγμένο το Auto Select, ώστε να μπορούμε να κάνεις κλικ εδώ και να κουνιέται. Πρέπει να είναι τικαρισμένο το Auto Select με το Move Tool, ώστε όπου πατάμε αυτό να επιλέγεται. Κλικ λοιπόν εδώ στο σχηματάκι αυτό και κλικ στο εργαλείο σχημάτων για να αλλάξουμε χρώμα, όχι με κουβάδες και τέτοια, ποτέ. Από εδώ, για να μην χάσουμε την αναλογική βεκτορική του κατάσταση, την επεξεργάση. Κλικ εδώ, επιλέγουμε ας πούμε αυτό εδώ το λευκό. Okay. Μπορούμε να βάλουμε εδώ stroke σε ανοιχτά χρώματα. 2 πίξελ ή 1 πίξελ, ένα έτσι σκούρο γκρι, για να δείξουμε η κατάστασή μας. Και από εδώ και πέρα κάτω να βάλουμε τους κωδικούς της παντών για αυτό εδώ πέρα το ρούχο, με το παντών Color Finder. Ανοίγουμε τον Explorer. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι κάθε χρώμα έχει το δικό του κωδικό. Κλικ στο χρώμα, κλικ στο εργαλείο σχημάτων, κλικ εδώ
είναι αυτό εδώ το χρωματάκι, το οποίο μπορούμε... Εδώ είναι ο κωδικός, παιδιά, του χρώματος. Η δίεση 81 α2CV. Η συνταγή είναι για το RGB χρωματικό μοντέλο, αυτή εδώ, red, green, blue, η τιμή του. Και στο χρωματικό μοντέλο SMIC, που είναι για εκτύπωση, και ανώ, magenta, yellow και κάπα είναι το μαύρο, είναι αυτό ο κωδικός του. Ας αντιγράψουμε αυτό που είναι μέσα στη δίεση και πάμε στο Pantone Color Finder. Find a Pantone Color, πάρα πολύ ωραία. Οι Παντονιέρες είναι... Η Pantone είναι μια εταιρεία η οποία έχει διεθνείς κωδικούς για τις βιομηχανίες, τις μόδας, το interior design κτλ. Εμείς χρειαζόμαστε κωδικούς για textile designers. Εδώ λοιπόν βλέπουμε Pantone for Textile, βλέπουμε τις παντονιέρες που χρησιμοποιούν οι σχεδιαστές μόδας, είτε είναι σε τέτοια μικρά chips που μπορείς να κόβεις και να τοποθετείς, να καρφιτσώνεις πάνω στα σχέδια. Παντονιέρες τις οποίες έχουν εταιρείες για να βλέπουν χρωματικές επιλογές, όπως έχουν και για τους τοίχους, για τα έπιπλα, για τα πετσαρίες. Αυτό είναι λοιπόν το site της Pantone. Και το βασικό είναι ότι το έχουν σε όλες τις βιομηχανίες, το έχεις εσύ που είσαι στο σχεδιαστήριό σου εδώ, στην Κίνα, στην Βουλγαρία, στην Αμερική, έχουν όλη αυτή η παντονιέρα. Κάθε χρόνο βγαίνουν καινούργιες καρτέλες με καινούργια χρώματα. Το Pantone Color Finder, όπως κατάλαβα, πρέπει να το κατεβάσεις πλέον, να το πληρώσεις, δεν είναι όπως ήταν παλιά δωρεάν. Λοιπόν, έκατσα λίγο και το ψάξα παραπάνω γιατί δεν τα μπορώ εγώ αυτά, τα μισά πράγματα. Όντως, το κάνανε επιπληρωμή. Παλιά ήταν το Pantone Color Finder, τώρα είναι connect.pantone.com/pk. Και εδώ λοιπόν πρέπει να κάνεις login και έχεις 30 μέρες free trial. Ας το δούμε. Είμαστε στο Colors, στο Peak. Και εδώ πέρα βλέπουμε τις παντονιέρες για fabric, dyed on cotton fabric. Μπορεί να είναι και TPG, on paper. Συνήθως χρησιμοποιούμε TCX, οι σχεδιαστές μόδας. Για να δούμε. Και από εδώ πέρα δεξιά έχει τα χρώματα. Μπλε, τα γαλάζια κτλ. Okay. Εδώ βάζουμε τα γαλάζια και προσπαθούμε, ας πούμε, να βρούμε ποιο είναι πιο κοντινό στο χρώμα που είχαμε πριν. Και θα γράψετε αυτό το κωδικό κάτω από κάθε χρωματάκι. Τέλος πάντων, συγγνώμη, το κωδικό του κάθε χρώματος. Έτσι, ψάχνοντας τον από εδώ. Πάμε πάλι πίσω. Εδώ θα μπορούσαμε να γράψουμε το χρωματικό κωδικό σε TCX, TPX, printed on paper ή on cotton. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τους κωδικούς, κάποια άλλη στιγμή θα το κάνουμε αυτό. Και την ώρα θα αφήσουμε έτσι. Και εδώ λοιπόν μπορούμε να αλλάξουμε το κείμενο και να γράψουμε ό,τι άλλο θέλουμε σχετικά με τα χρώματα. Να αναλύσουμε. Να παρουσιάσουμε μια χρωματική ανάλυση της κολλησιών. Έχουμε λόγια σοφά κτλ. Και τώρα, τι κάνουμε για να αποθηκεύσουμε την εργασία μας. Πώς λειτουργεί όλο το σύστημα αυτό. Και να την εκτυπώσουμε. Δημιουργούμε ένα δικό μας φάκελο. Πολύ ωραία, που λέει, ας πούμε, portfolio. Έχουμε τελειώσει με το template μας. Θέλουμε τώρα να τα εκτυπώσουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε το crop tool, σε είναι η συντόμευση. Με δεξί κλικ πάνω στα εργαλεία βλέπουμε και τις συντομεύσεις τους. Βγαίνει αυτό το πλαίσιο. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι με αριστερό κλικ πατάμε και σέρνουμε μέχρι το κέντρο. Πατάμε και σέρνουμε μέχρι το κέντρο. Ωραία. Και τώρα πατάμε tick ή enter. Πάρα πολύ ωραία. File, save as. Πάμε στο φάκελο που έχουμε φτιάξει portfolio και αποθηκεύουμε σαν JPEG 1. Ένα αριστερό. Και κάνουμε ένα save. Σαν JPEG για να είναι αρχή εικόνας. Save. Okay. Τώρα, Ctrl Z ή Edit Undo Crop και ξανακροπάρουμε και κρατάμε τη δεξιά πλευρά. Φέρνουμε εδώ στο κέντρο και tick. Ωραία. File,
save as JPEG στο portfolio μέσα. Ένα δεξί. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε δημιουργήσει δύο αρχεία έτοιμα για εκτύπωση. Το ίδιο μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε και με το επόμενο, με το color analysis. Κροπάρουμε την αριστερή πλευρά. Tick. File. Save as. JPEG. Και το ονομάζουμε 2. 2. Αριστερό. Αν θες color analysis αριστερό, να ξέρετε και τι είναι το καθένα, για να μην μπερδεύεστε. Save. Ctrl Z. Ctrl Z, Edit to Crop. Και μετά το δεξί. Και ούτω καθεξής. Και μαζεύουμε έτσι όλη την εργασία μας με σειρά, έτοιμη για να εκτυπωθεί. Τώρα, στο επόμενο βιντεάκι θα δούμε και πώς επεξεργαζόμαστε λίγο περισσότερο κείμενα και σχήματα. Για να δούμε. Λοιπόν, ένα μικρό tip για τις παραγράφους των κειμένων. Έτσι είναι η αριστερή στίχηση, η ίσια, η δεξιά, που μπορεί καμιά φορά να μας αρέσει και έτσι να το παρουσιάσουμε. Η πλήρης με αριστερή ιστορία, έτσι το κάθε τι. Παίξτε και με αυτό. Τώρα πάμε να δούμε το δικό μας σχήμα να βάλουμε μέσα το κείμενο κτλ. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εδώ δεξιά, αν κάνεις δεξί κλικ, έχει το Custom Shape Tool, το οποίο, το γνωστό λεκεντάκι, εδώ έχει διάφορα αντικείμενα. Πατάμε εδώ στο γρανάζι, show all, έχει. Το έχει αυτό παλιά. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Wild animals, leaf. Έλα εσύ, δεν έχει bubbles. Import shapes. Μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία CSH, Custom Shape Tools. Κάτσε να γράψουμε την, και όλη τη λέξη. Custom Shapes Photoshop. Download. Shapes for free. Να το συννεφάκι. Ωραία. Έχει και τικέτες, καρτελάκια. Είναι ωραία, είναι ωραία. Θα κάνω αυτό κλικ. Δεν μου άρεσε και πολύ το συννεφάκι αυτό. Αλλά καλά. Ψαχτείτε εσείς παραπάνω. Το συννεφάκι θέλουμε. Και για κόμικ, σχεδιάζουν. Έχει κι άλλα, ωραία. How to install, ξέρω. Πώς να το κατεβάσω. Πού το, download. Ωραία. Download. Τέλεια. Είναι αυτό το αρχιάκι, το CSH. Το παίρνετε, το βάζετε κάπου, στο φάκελο συλλογές, τα εργαλεία μου και αυτά. Και για να το βάλουμε, πατάμε στο λεκεδάκι. Εδώ πάνω, στο βελάκι με το αυτό, ρυθμίσεις. Import shapes, εισήγαγε σχήματα. Και βάζουμε το αρχείο, το CSH, το οποίο είναι αυτό εδώ, shapes. Διπλό κλικ. Και μπήκανε speech bubbles. Οπότε τώρα κατεβάζω από το ίντερνετ και βάζω ό,τι θέλω. Συννεφάκι, ποιο να βάλουμε. Θα βάλω ένα τέτοιο τώρα για την ώρα. Με shift κάνει το τέλειο συννεφάκι, όπως το έχει δώσει η μάνα του. Αλλά προσοχή, η Ελιάνα έχει βάλει εδώ path και όχι shape. Shape να είναι. Ωραία. Και τι σκέφτεται αυτή, δεν ξέρω. Πάμε γέμισμα λευκό. Ωραία. Και μπορούμε τώρα εδώ μέσα με το type tool να έρθουμε και να γράψουμε ό,τι θέλουμε. Να δω. Κάπως έτσι. Ρυθμίστε από εδώ παράγραφο. Θα βάλουμε λίγο πιο κοντά. Βλέπετε, παίρνει και το σχήμα από το συννεφάκι. Αν δεν θέλουμε αυτό να συμβεί, εμένα δεν μου άρεσε αυτό που έκανα. Κάτσε το σβήσω. Θα το έγραφα κάπου ξεχωριστά μόνο του. Ας πούμε εδώ έξω. Και τικ εδώ για να είμαστε έτοιμοι με το Move Tool, τικ Enter και το πάμε πάνω από το συννεφάκι που πήγε. Σέρνουμε να πάει πάνω από τα layer. Ωραία. Τι ωραία. Το χάσα. Φαίνονται εδώ οι participants και γίνεται ένας χαμός. Ωραία. Αυτό. Γίνεται και αυτό.
για να κάνουμε ένα δικό μας τώρα σχήμα πιο ελεύθερο, μπορούμε να πάρουμε το Pen Tool ή το Freeform Pen Tool και κάνετε σχήμα με γραφίδα. Έχω και εγώ γραφίδα, κάτσε να το κάνω. Τέλειο. Ξέρω. Α, είδες, όταν έχεις άξονες, σε τραβάει. Μαγνητίζει αυτό που κάνεις. Έλα. Κόλλησε λίγο. Το γεμίζεις λευκό. Χάλια αυτό που έκανα. Και συνεχίζεις. You, για να γεμίσει το σχήμα, πρέπει να ξαναπατήσετε εδώ το εργαλείο σχημάτων. Ωραία. Και συνεχίζεις αυτό που θες να κάνεις. Σκεφτείτε, μπείτε σε portfolio, γράψτε εδώ πέρα στο issue fashion portfolio. Fashion portfolio. Μπορείτε να βρείτε από αρχιτέκτονες, από διακοσμητές, τι περιθώρια έχει αυτή η κυρία, τι design έχει, τι μου αρέσει σε όλο αυτό που κάνει στη μακέτα της. Δείτε και τα βιβλία που έδωσαν με το layout. Αυτό που κάνει αυτή η κοπέλα, μπορούμε και εμείς να το κάνουμε. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Βασικά δεν έχει κείμενα, μόνο φωτογραφίες έχει. Ωραία. Τα printies, το πώς θα τοποθετεί. Αλλά μελετήστε καλά, δείτε τα περιθώρια πόσο είναι. Όλα αυτά. Τι σας αρέσει. Και αποθηκεύστε σε ένα φάκελο αυτά που σας αρέσουν. Σε επόμενο μάθημα θα δείξουμε και πώς κάνουμε multi-page document, PDF. Θα δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε την εργασία μας αυτή σαν ένα αρχείο PDF με πολλές σελίδες. Καλή επιτυχία να κάνετε και τα δικά σας. Γεια σας.